Για το ελεκτικό συνέδριο δεν θα πω τίποτα. Τα ανέλησε και γενικά και εξειδικευμένα και πάνω σε άρθρα η συγγήτριά μας, η Μαρία Οικομνηνάκα. Φυσικά απάντηση καμία δεν πήραμε. Ωστόσο, μία σημείωση θέλω να κάνω. Η ταχύτητα αυτή του ονομαζόμενου εξυγχρονισμού, εμείς λέμε προς αντιδραστική κατεύθυνση και έτσι είναι, δεν είναι τυχαία. Όπως δεν είναι τυχαίες και αλλαγές που γίνονται και στην οικονομία και παντού. Είναι οι σύγχρονες απαιτήσεις του κεφαλαίου στη φάση που βρίσκεται μετά την κρίση, στο στάδιο της ανάκαμψης για την αύξηση της κερδοφορίας του. Αυτή είναι η ουσία. Και μάλιστα και η δικαιοσύνη μπαίνει μέσα στα προαπαιτούμενα, μπαίνει στην έκθεση Πισαρίδη σαν ένας σημαντικός παράγοντας για ποιο σκοπό. Μα το λένε ανοιχτά. Για να διευκολύνει τις επενδύσεις και τους επενδυτές. Τώρα κάποιοι άλλοι γραφειοκρατικοί κλπ. Μπορεί να υπάρχουν. Τώρα για τον κύριο Κότσιρα. Δεν ξέρω αν ακούσατε θόλες απόψεις, αλλά αφού ακούσατε θόλες εκτός από το κοινάλ που συμφωνεί μαζί σας, ακούστηκε μια πιο καθαρή ακόμα. Που δεν συμφωνεί μαζί σας. Και είναι η άποψη του ΚΚΕ. Για την οποία δεν μπήκε στον κόπο κανένας υπουργός να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα που βάζουμε. Εμείς λοιπόν δεν ψηφίζουμε αυτή την τροπολογία και το νομοσχέδιο συνολικά. Και δεν το ψηφίζουμε θα από διάφορους λόγους. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι ένας κρίκος στην απαράδεκτη και επικίνδυνη πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση. Την πολιτική της ατομικής ευθύνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και τώρα βγάζοντας την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, επιχειρεί να κρύψει το τι δεν έκανε όλο αυτό το διάστημα, παρότι το ΚΚΕ, η υγειονομική, το εργατικό κίνημα, είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Για την άθλια κατάσταση στο ΕΣΥ, για τον υποστελεχωμένο δημόσιο τομέα συνολικά, την σχεδόν ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς, τις αντιφατικές τοποθετήσεις και μέτρα που αφήνουν το λαό εκτεθειμένο απέναντι στην πανδημία. Και βέβαια να μην πούμε για τα υπόλοιπα που τα κάνατε ενός νοσήματος, τα νοσοκομεία και ένας κόσμος, μερικοί πέθαναν κιόλας γιατί δεν μπορούσαν να μπουν να αντιμετωπίσουν χρόνια προβλήματα. Αντί λοιπόν να συζητήσουμε τι πρέπει να κάνετε τώρα που δεν κάνατε πριν, κουνάτε το δάχτυλο στο λαό. Στους εργαζόμενους και του λέτε ή εμβολιάζεσαι στην πραγματικότητα και μην το επικεντρώνετε μόνο στις ευαίσθητες ομάδες υγείας, αφορά όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Και του λέτε ή εμβολιάζεσαι, αυτό το λέτε στην πραγματικότητα, ή απολύεσαι. Ή τέλος πάντων δίνετε το δικαίωμα, να το πω πιο μαλακά, στις επιχειρήσεις να τους απολύουν. Τι λέτε? Θα επαναλάβω αυτά που είπε ο Γιώργος Λαμπρούνης. Εξαντλήσαμε όλα τα μέσα ενημέρωση, τα μέτρα ενημέρωσης των εργαζομένων στις μονάδες, τις ευαίσθητες, για να κερδίζω χρόνο και τώρα θα φέρουμε την υποχρεωτικότητα. Όμως οι ίδιοι εργαζόμενοι, αλλά και οι οργανώσεις λένε ότι δεν κάνατε τίποτα. Στην πραγματικότητα, αντίθετα, υπήρξαν παλινοδίες, αντιφατικές τοποθετήσεις, μέτρα που αναπαρήγαγαν το φόβο και απέναντι στα εμβόλια, τους ενδιασμούς, τη διστακτικότητα. Και φυσικά υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι αυτοί που είναι, που τους λένε ψεκασμένους ή περιθωριακούς ή αντιβολιαστικούς, αλλά όμως ο περισσότερος κόσμος δεν είναι έτσι. Έχει επιφυλάξεις, έχει σοβαρές επιφυλάξεις, οι φήμες και οι ανταγωνισμοί των εταιριών απέναντι στα εμβόλια έχουν δημιουργήσει φοβία. Η Ελλάδα είναι ένα χωριό στην πραγματικότητα. Ξέρουν ανθρώπους που πέθαναν. Δεν υπάρχουν επαρκείς εξηγήσεις και έχουν τέτοιες φοβίες. Επομένως, αντί να γίνει μια σοβαρή δουλειά ενημέρωσης, αναλυτική και επιστημονική για τους επιστήμονες, αλλά και για το λαό και για αυτούς που δυσκολεύονται. Αντί να ρωτάνε, τώρα θα σας πω παραδείγματα απλά. Τι να σας πω, να κάνω, λέω, πρώτο παθαίνει, πώς το λένε, στο πρώτο της AstraZeneca, συγκεκριμένα παραδείγματα. Θρόμβωση. Να κάνω το δεύτερο. Κανένας δεν παίρνει ευθύνη. Οι μισοί λένε ναι, οι άλλοι λένε όχι. Άρα αυτό μεταδίδεται όμως. Κυκλοφορεί. Άρα αν δεν έχεις μια ενημέρωση σοβαρή, εμείς δεν λέμε ότι δεν έχουν παρενέργειες στα εμβόλια. Όλα μπορεί να έχουν. Αλλά εδώ είναι μια ξεχωριστή
ξεχωριστή περίπτωση. Δεύτερο, για τις μονάδες, για το προσωπικό μονάδων υγείας, μονάδων περίθαλψης ηλικιωμένων κλπ. Εμείς λέμε ότι πρέπει να εμβολιαστούν και για το δικό τους, το καλό, αλλά και για, για την υγεία των ατόμων που είναι ευαίσθητα. Το λέμε αυτό. Όμως, τι σχέση έχει αυτό με την μετάδοση της πανδημίας? Και εδώ, καλά δεν μιλάτε, δεν τρέπεστε? 3.000 κρούσματα την ημέρα, με εμβολιασμένο έστω το πόσο είναι, το 40% είναι, του πληθυσμού. Δεν λέτε τίποτα. Γιατί δεν λέτε? Ποιος έφτασε αυτή την μεγάλη διάδοση που ξαναπέρνει τώρα μία πορεία ανωδική και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει? Για πέστε μας λοιπόν, τι κάνετε στα μαζικά μέσα μεταφοράς και τι κάνετε και σήμερα? Τίποτα. Είναι εγκληματική η ευθύνη, ο ένας προς τον άλλον είναι. Και δεν είναι ότι δεν θέλουν όλοι να εμβολιαστούν, δεν προλάβανε τέλος πάρα πολύ. Δεύτερο, τι κάνετε στους χώρους δουλειάς? Πέστε μας, μας είπε ο Χρυσοχοίδης, την άλλη φορά ο κ. Χρυσοχοίδης, κάναμε 30.000 ελέγχους. Και τον ρώτησα, πέστε μας, πόσα πρόστιμα βάλατε στους εργοδότες που δεν κάνουν έλεγχο? Κανένα. Ούτε ένα. Τρίτο θέμα. Για τι έχετε να πείτε στον ελληνικό λαό για το άνοιγμα του τουρισμού με ενδεικτικά τεστ? Όχι για όλους. Πώς ξαφνικά φούσκωσε όλο το κύμα στα νησιά που κυρίως πάει ο τουρισμός? Γι' αυτό δεν βγάζετε κουβέντα. Κουβέντα γιατί? Γιατί προέχουν τα συμφέροντα των μεγάλων ξενοδόχων, των εφοπλιστών κλπ. Επομένως, μην λέτε, μην βγάζετε μπροστά εκεί που ο κόσμος είναι ευαίσθητος. Σε αυτές τις ευαίσθητες μονάδες υγείας, ηλικιωμένων, αμαία κλπ. Σαν μάσκα για να κρύψετε το τι κρύβεται όπως εδώ, γιατί δεν λέτε τίποτα? Γιατί είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Τρίτο, λέτε ότι όποιος δεν έχει πιστοποιητικό, το οποίο θα δείχνει όχι στον γιατρό εργασίας, όπου υπάρχουν γιατροί εργασίας, αλλά στον προϊστάμενο, δεν θα έχει δουλειά. Τίθεται σε αναστολή. Αναστολή σημαίνει ότι δεν πληρώνεσαι. Και μάλιστα για ένα χρόνο. Δεν αφήνεται και περιθώρια έστω, ούτε αποσαφηνίζεται ότι θα ξαναγυρίσει τη δουλειά. Το λέτε πουθενά? Έστω ότι αυτό συμβολιαστεί την τελευταία μέρα ή την προηγούμενη. Θα γυρίσει τη δουλειά? Πού το λέτε αυτό? Όχι. Δίνει ένα δώρο, γι' αυτό και ορισμένοι τρίβουν τα χέρια τους. Και μάλιστα λέτε τώρα εδώ, υποχρεωτικό, για να δούμε την υποκρισία δηλαδή και το ταξικό πρόσημο που έχει η πολιτική σας. Υποχρεωτικό εμβολιασμό σε όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ναι. Γιατί δεν λέτε και υποχρεωτική έλεγχη και δεν λέγατε υποχρεωτική έλεγχη στις επιχειρήσεις? Γιατί δεν τιμωρήσατε επιχειρηματίες? Σας είχαμε πει άπειρα παραδείγματα που έγινε κόλαση σε εργοστάσια και που έλεγαν ότι αν πείτε ότι έχουμε κορονοϊό θα σας διώξουμε. Αυτούς γιατί δεν τους κυνηγήσατε? Να λοιπόν τι προέχει. Και τώρα λοιπόν έφυγε ο υπουργός που μίλησε. Λέμε εμείς και σας προκαλούμε, δεν είναι κανένας εδώ της υγείας, αλλά αυτά είναι γενικά ζητήματα, για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Για να ακούσετε την καθαρή θέση, κύριε Υπουργέ, που δεν ακούσατε ή δεν την προσέξατε. Δεν το σας κατηγορώ, αλλά επειδή είπατε θολά. Για το ΣΥΡΙΖΑ πέστε ό,τι θέλετε, αλλά δεν είναι όλοι θολοί εδώ μέσα. Εσείς είπατε η μόνη που δεν είναι θολή είναι το κοινάλ, δηλαδή αυτό που συμβαίνει μαζί σας. Λέω λοιπόν, εμείς θεωρούμε τα εμβόλια ως κατάκτηση της ανθρωπότητας και της επιστήμης. Και έχει αποδεδειγμένα, θα τα πω για να τα ακούει ο ελληνικός λαός, έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα στη μείωση ή εξάλληψη λοιμωδών νοσημάτων. Η εξασφάλιση του έγκαιρου και γενικού εμβολιασμού στα πλαίσια ενός συστήματος, κρατικού συστήματος υγείας, για όλες τις λαϊκές ανάγκες, αποτελεί ανάγκη και δικαίωμα. Δικαίωμα του λαού, γιατί παίχτηκαν και πολλά παιχνίδια, δεν θέλω να ανοίξω τώρα κι άλλα, με τις εταιρείες και με τις πολυεθνικές. Δικαίωμα και η διασφάλισή του πρέπει να αποτελεί αποκλειστικά υποχρέωση του κράτους. Όπως ο αναγκαίος εμβολιασμός δεν υποκαθιστά τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας,
Έτσι, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όλα τα υπόλοιπα μέτρα αναγκαίας προστασίας της δημόσιας υγείας ληφθούν, δεν αναιρείται σε καμιά περίπτωση αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Σας τα λέμε έτσι για να καταλάβετε τουλάχιστον. Να καταλάβετε ποια είναι η διαλεκτική θέση και η σωστή θέση. Ότι θέλει και τα δύο. Και ότι άμα είναι το ένα από τα δύο, κουτσένει. Να το πω έτσι σε απλή γλώσσα για να καταλάβει και, και ο κόσμος. Γι' αυτό λέμε εμείς, για να μην πω πάρα πολλά πράγματα, ότι χρειάζονται και οι δύο πλευρές. Χρειάζεται και αναβάθμιση συνολική του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις κλπ. Θα τα πούμε συγκεκριμένα. Τα είπε και ο Γιώργος ο Λαμπρούλης. Αλλά θέλει προσλήψεις, θέλει ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εσείς στο Θεό σας, μετά την πανδημία, τι λέτε? Κλείσιμο νοσοκομείων, μείωση κλπ. Γιατί το κάνετε αυτό? Ιδιωτική υγεία. Να σπρώξετε όλο τον κόσμο όσο μπορεί, γιατί όσοι δεν μπορούν θα είναι στην ουρά και θα πεθαίνουν μερικοί και άλλοι θα είναι άρρωστοι στη συνέχεια. Δεν θα μπορούν να πληρώσουν σε ένα κουτσό σύστημα υγείας. Εμείς λοιπόν, και ξεκαθαρίζουμε πρώτα απ' όλα, το τι είμαστε σαν κόμμα και το τι πιστεύουμε το αποδείξαμε και πρακτικά. Ας βγει ένας που είναι ο κύριος Κακλαμάνης. Δεν είναι εδώ. Ας βγει ένας να πει ότι το ΚΚΕ δεν τήρησε όλα τα μέτρα. Ελάτε στον Περισσό. Είδατε την Πρωτομαγιά. Είδατε τις διαδηλώσεις της δικής μας δυνάμεις. Ακόμα και εκεί. Εμείς και για τον εμβολιασμό, στο συνέδριο 92% ήταν εμβολιασμένοι και με τα δύο και 8% ήταν με το ένα, αλλά είχε περάσει αρκετό διάστημα. Και παντού και στο κόμμα μας και αυτά δεν χωράνε τέτοιες αντιλήψεις. Ούτε χώρασαν ποτέ. Αλλά ταυτόχρονα δεν το βουλώσαμε κιόλας. Γιατί αυτό ζητάγατε, να μην μιλάει κανένας, γιατί έχουμε την πανδημία και τι κάνατε, περάσατε σοριδών βάρβαρα νομοσχέδια για τη ζωή του λαού. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να συνδυάζεται, και θα το επαναλάβω για να το ακούει ο κύριος Υπουργός που λέει ότι λέμε θολά, να συνδυάζεται με την πλήρη δωρεάν κάλυψη όλων των λαϊκών αναγκών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως υποχρέωση του κράτους και της κυβέρνησης και όχι ως ατομική ευθύνη του λαού. Κατανοητό? Είναι καθαρό? Ή να το πω και πιο λαϊκά. Η συζήτηση λοιπόν κατά τη γνώμη μας τώρα περί υποχρεωτικότητας είναι άκερη, άστοχη, επιζήμια και θα φέρει καινούργια προβλήματα. Εμείς λέμε πριν να άνοιγε, γιατί τώρα άνοιξε αυτή η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα, λέγαμε, διεκδικούσαμε και τα έχουμε καταθέσει επανειλημμένα. Και εμείς και σε μεγάλο βαθμό υγειονομικοί. Γιατί έχουμε και εμείς επιστήμονες και κορυφαίους με τους οποίους μπορεί να μην είναι κομμουνιστές, αλλά συνεργαζόμαστε, ακούμε τη γνώμη τους, παίρνουμε υπόψη τις παρατηρήσεις τους και καταθέτουμε. Λέμε λοιπόν, καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια. Σαφείς οδηγίες, ώστε να αξιοποιώντας τα ολοένα και εμπλουτιζόμενα επιστημονικά δεδομένα και στη βάση των ιατρικών ενδείξεων να διενεργείται ο εμβολιασμός με το κατάλληλο εμβόλιο. Το κάνετε? Το κάνετε? Όχι. Δωρεάν πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πλην τον εμβολιασμό και κατοχήρωση για όσους πρέπει να εξαιρεθούν ότι δεν θα υφίσταται καμιά συνέπεια ή διάκριση. Άνθρωποι που έχουν κάποια νοσήματα που επηρεάζονται ή που μπορεί να επηρεαστούν από τα εμβόλια, θα πληρώσουν τα μαλλιά της κεφαλής ή να μπουν στην ουρά, να τους πλήσει ραντεβού μετά από 3 μήνες, για να τους πούν αν πρέπει να κάνει, αν πρέπει να εξαιρεθεί. Πλήρη ενημέρωση καθημερινή για τα δεδομένα που υπάρχουν, την πορεία των εμβολιασμών και τα καινούργια επιστημονικά δεδομένα. Αναβάθμιση και στελέχωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και κέντρο ελέγχου και φαρμακοεπαγρύπνησης με σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες. Και έγκαιρη παρέμβαση. Ποιος δεν κάνει την έγκαιρη παρέμβαση? Τα νοσοκομεία που είναι γεμάτα μέχρι να πάει εκεί, καμιά φορά είναι πολύ αργά. Θα το κάνετε? Τι κάνετε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Τι τις τελεχώνετε? Τι, το αντίθετο, παίρνετε γιατρούς και τους στέλνετε στα εμβολιαστικά κέντρα. Και είναι έρμεο ένας κόσμος και μετά λέτε γιατί έχει φοβίες. Σου λέει αν πάθω κάτι θα πεθάνω σαν τη σκύλη στα μπέλη. Θα πάω. Όπως λέμε και στις περιοχές μας, κύριε Τσάρα. Εμβολιαστική εκστρατεία και εξαντλητική ενημέρωση και απαντήσεις στα υπαρκτά ερωτήματα. Κατανοητό? Είναι καθαρό? Ή θα βγαίνει ο καθένας και θα λέει ότι θέλει αντιφατικά πράγματα?
θέλει μια στρατηγική ενημέρωση για να πιστούν. Υπάρχουν και που δεν θα πιστούν. Και όχι του βάζει το πιστόλι στον κρόταφα και του λες το ένα ή το άλλο. Ειδικά για τις επίμαχες επαγγελματικές ομάδες, το ξαναείπαμε, στοχευμένη ενημέρωση είναι διαφορετικό το πρόβλημα. Και εμείς στον κόσμο ζούμε. Και μιλάμε κάθε μέρα. Και υπάρχουν κορυφαίοι και επιστήμονες που δεν είναι αρνητές και τέτοια, που έχουν σοβαρές, έχουν κάποιες επιφυλάξεις. Για το πώς, τα ξέρετε όλα αυτά, πόσο γρήγορα βγήκε και μπορούσαμε να τους πείσουμε. Αλλά τους ακούμε. Αυτόν τον κόσμο για να το πείσεις θέλει μια εξειδικευμένη δουλειά. Και τελικά, να πούμε αυτό που σας το προτείναμε, ότι τέλος πάντων αν υπάρχουν κάποιοι που δεν γυρίζει το κεφάλι τους, και ειδικά στα νοσοκομεία και σε αυτά, παρότι το 90% έχει εμβολιαστεί κλπ. Κλπ. Γιατί να φύγουν. Ας πάνε σε άλλα μέρη που, που τέλος πάντων δεν είναι επικίνδυνα. Για τη μετάδοση υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολύ μεγάλα κενά. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα εδώ. Επειδή και άλλοι λένε επίταξη, αλλά επιπληρωμή. Και αδρά πληρωμή, διπλασιασμός. Όταν κάνατε ελάχιστα πράγματα. Αυτό δεν είναι μόνο η ΜΕΘ. Είναι να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και να παίρνουν όχι τίποτα άλλο παρά τους μισθούς των εργαζομένων. Όταν λες ότι έχω πόλεμο, κάνεις υποχρεωτική επίταξη και τους βάζεις εκεί. Πώς επιτάσσετε τους εργαζόμενους πολύ εύκολα στις απεργίες? Το ίδιο είναι εδώ, πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι. Εκεί δεν πεθαίνουν, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην οικονομία και βέβαια θα υπάρχουν. Πότε θα την κάνει την απεργία? Όταν ο εργοδότης θέλει να δεν έχει παραγωγή. Εκεί την κάνετε, την επίταξη εδώ δεν την κάνετε. Ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης και μέτρα για την αντιμετώπιση του συγχρονισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα μέσα ενημέρωσης είναι τα περισσότερα παπαγαλάκια. Τι κάνατε? Πάτε στο μετρό. Σε ώρες αιχμές. Πάτε στη στάση των λεωφορείων. 17 έφτασε. Επομένως, λοιπόν, λέμε. Για την εκπαίδευση τι θα γίνει? Πώς θα ανοίξει το Σεπτέμβριο? Θα ανοίξει? 2 χρόνια κλειστά τα πανεπιστήμια. Οι μαθητές έχουν γίνει τετράγωνα τα μάτια τους. Και βγαίνετε και τους ξεκουρώνετε τώρα με το νόμο τέρας που φέρετε. Τα κάνετε αυτά? Όχι, δεν τα κάνετε. Και η επίκληση των άλλων χωρών, εννοώ για τους ευρωλιγούριδες εδώ συνολικά, που τους έχουν θεούς, συμπεριλαμβάνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Ψάχνει να βρει κανένα παράδειγμα για να πει είναι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση και κακή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Κακή είναι, αλλά είναι ό,τι κάνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ίδια έγιναν παντού. Αν κάτι πολύ μεγάλο έμεινε από αυτή την πανδημία και θα μείνει, να ξέρετε, είναι η πλήρης χρεοκοπία της βαρβαρότητας του καπιταλισμού. Όλα τα συστήματα υγείας που τα είχατε ανάγει, τη Σουηδία, τη Βρετανία, κατέρευσαν. Πέθαναν εκατομμύρια κόσμου που θα μπορούσε να έχει σωθεί, γιατί κυριαρχεί το κέρδος, ο ανταγωνισμός, γιατί είναι στα χέρια του κεφαλαίου και το φάρμακο και τα εμβόλια και όλα, το οποίο δεν το ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, το ενδιαφέρει μόνο όταν θα έχει κέρδος. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε τους εργαζόμενους συνολικά, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν κλπ, να σκεφτούν πολύ καλά όλη αυτή την περίοδο και να βάλουν πλώρη για την ανατροπή του συστήματος, για ένα άλλο σύστημα που θα έχει κέντρο τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη και τα συμφέροντα των πλουτοκρατών της γης.